Καλημερίζω τον καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής και διδάκτορα Γεωπολιτικής, τον κύριο Γιώργο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Φίλη. Καλημέρα, κύριε Φαχίνη. Καλημέρα, συνόμος του Κρήτη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση. Πείτε μου αυτό που ρωτούν πολλοί ακροατές. Αυτή η κίνηση με το ερευνητικό Γιουνούζ είναι τυχαία? Προφανώς και δεν είναι τυχαία. Σωστά είπατε στον πρόεδρο σας και συζήτησα ότι δεν είναι κάτι το εξαιρετικό από τεχνολογία. Αλλά θα πω, όπως το λένε και στο γλωσσοεξουσιακό χωριό μου, είναι statement. Δήλωση κάνουν οι Τούρκοι. Δεν κάνουν κάτι το οποίο πραγματικά θα τους δώσει κάποιο αυτό αποτέλεσμα σε πρακτικό επίπεδο και επί του περίου. Αυτό το οποίο κάνουν είναι να δηλώνουν την παρουσία τους στο κεντρικό Αιγαίο, με ό,τι αυτό έχει να κάνει με την όλη στρατηγική την οποία ακολουθούν για τη γαλάζια πατρίδα. Άρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να το δούμε και φυσικά θα πρέπει να το δούμε ως πρόγευση του τι πρόκειται να ακολουθήσει τους επόμενους μήνες, το οποίο, όπως επίσης χρόνια έχουμε πει, δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει, διότι η Τουρκία ποτέ δεν κάνει κάτι το οποίο δεν μας το έχει δηλώσει μήνες ή και χρόνια πριν. Άρα, κύριε Φίλη, η επιπενθυμέρου αναμονή του Ερντογάν για να σχολιάσει, και μάλιστα με χυδαίο τρόπο, γιατί τον Έλληνα Πρωθυπουργό σχολίασε, δεν είναι έτσι απλά. Προφανώς έχει μάθει τα παρασκήνια, αυτό περίμενα να τσεκάρει. Βεβαίως από την άλλη, σπέβδω να πω για να τα σχολιάσετε όλα μαζί, ότι η αντιπολίτευση στην Τουρκία πλειοδότησε. Καλά, λέει, 5 μέρες περίμενες να πάρεις τη βέργα, να αρχίσει να φωνάζεις για τα δίκαια της χώρας που ο γείτονάς μας, ο Έλληνας, τα έκανε συντρίμμα διάμ. Δηλαδή, να μην έχουμε και αυτά πάτες, τι έρχεται αν αλλάξουν τα πράγματα. Όμως θέλω να σας ρωτήσω, όλα αυτά τι σας λένε? Ενοχλήθηκε η Τουρκία από την παρουσία μας στις Ηνωμένες Πολιτείες? Είναι αυτό ή είναι κάτι άλλο που δεν βλέπουμε? Κοιτάξτε, το πρώτο και το βασικό είναι ότι όντως όταν έχεις ειδικά στο Κογκρέσο, στο σημείο το οποίο μιλάει και λέει ο κύριος Πρωθυπουργός με τον τρόπο αυτόν όπου δεν αναφέρθηκε το όνομα Τουρκία, εγώ δεν θα διαφωνήσω στο ότι δεν αναφέρθηκε το όνομα Τουρκία, διότι προφανώς όλες οι αποστολές του λόγου του δεν είναι, είναι κάτι το οποίο στο συγκεκριμένο θέμα θα το ήταν ξεκάθαρο. Λοιπόν, όταν αναφέρθηκε για τα F-16, για τον εξοπλισμό, αυτό είναι μια περίπτωση στο οποίο σηκώθηκαν και βασικώς χειροκρότησαν τα μέλη του Κογκρέσου. Αυτό είναι εντυπωσιακό, μπορώ να πω. Δηλαδή, όταν σηκώνει, δηλαδή μπορούσαν να μην πούνε, να μην χειροκροτήσουν για το συγκεκριμένο θέμα. Τους δόθηκε ευκαιρία να χειροκροτήσουν στο ότι το Αζοφστάλ είναι μεσολόγιο και ότι ο Πούτιν τώρα είναι ο Μαχμούτ Β' της Ελληνικής Επανάστασης, στο οποίο θεωρώ ότι δεν ήταν έξυπνο να κάνουμε τέτοιου τύπου συγκρίσεις, διότι δεν υπάρχουν ούτε ιστορικός, ούτε πολιτισμικός, ούτε γεωπολιτικός, ούτε διεθνολογικός στέκου. Αλλά στο θέμα του, δηλαδή το Κογκρέσο άκουσε αυτό που θέλει να ακούσει, η Αμερικανία αναφορικά με την Ουκρανία, αλλά με την Τουρκία το κομμάτι στο οποίο μίλησε και επί της ουσίας ανέφερε και είπε ότι είναι αυταρχικός ηγέτης ο Τούρκος πρόεδρος και να μην πάρουν τα F-16 οι Τούρκοι, εκεί χειροκρότησε το Κογκρέσο. Άρα όντως υπάρχει εκνευρισμός. Το δεύτερο που νομίζω ότι πραγματικά ήταν κάτι το οποίο οι Τούρκοι νευρίασαν ήταν στο θέμα, εάν και εφόσον δεν έχω δει φωτογραφία, δεν ξέρω αν έχει δημοσιευτεί, αλλά η τοποθέτηση και η αναφορά ότι βγήκε χάρτης με τη γαλάζια πατρίδα σε συζήτηση με τον Αμερικανό πρόεδρο και στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού γενικά με στους Αμερικανούς παράγοντες, αυτό νομίζω ότι επίσης εκνεύρισε, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν έχουν συνηθίσει οι Τούρκοι. Δηλαδή, αυτό το οποίο έχουμε πει πολλές φορές, δεν απαντάμε. Η Ελλάδα δεν απαντάει ούτε επί του πεδίου, ούτε επί της πολιτικής κονίστρας πολλές φορές. Αυτή τη φορά, στο συγκεκριμένο θέμα, εάν όντως αληθεύουν όλα αυτά, απάντησε. Ωραία. Και ήρθε... νομίζω ότι αυτό, σε αυτό το θέμα, δηλαδή με τα ελληνοτουρκικά, ήταν καλό. Τώρα, από εκεί και ύστερα... Μισό λεπτό, κύριε από εκεί και ύστερα, μισό λεπτό, κύριε Φίλη. Το τι αν υπάρχει κάτι άλλο. Μισό λεπτό, κύριε Φίλη, πριν πει το κάτι άλλο. Απάντησε. Τι είναι επαύριο αυτής της απάντησης Ελλάδας? Έχεις υπέρπτυση στα 2,5 ναυτικά μίλια πάνω από την Αλεξανδρούπολη. Έχεις ανακοίνωση μνημονίου συνεργασίας δημοσίων υπηρεσιών
Τουρκίας και ψευδοκράτους και ήδη εγκαθίστανται τουρκικά υπουργεία στο ψευδοκράτος. Έχεις την ανακοίνωση εισβολή στη Συρία. Έχεις νέο μνημόνιο συνεργασίας ενεργειακό με τη Λιβύη. Έχεις τον Ερντογάν να λέει ό,τι λέει για τον Έλληνα Πρωθυπουργό και έχεις μια κομισιόν, δεν είδα, δεν ξέρω, δεν απαντώ, και ένα State Department, βρείτε τα. Οπότε... Ναι, αυτό, λέω, αυτό πάω στο επόμενο που ήθελα να πω. Γι' αυτό είπα ρητορικός πήγαμε, ήτανε σωστά στο σημείο για την Τουρκία. Αφήστε για την Ουκρανία, έχω διαφωνίες για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα πάω στο δεύτερο θέμα. Ο κύριος Ερντογάν, αυτό το οποίο θέλει να κάνει, έχει μια σταθερή στρατηγική Τουρκία. Και η σταθερή στρατηγική είναι να δημιουργήσει κρίση με την Ελλάδα για όχι να πάει. Δεν θέλει να πάει σε πόλεμο. Θέλει να είναι ελεγχόμενη κρίση, να σας το πω έτσι. Ή θέλει ελεγχόμενη. Άρα όλα αυτά γεμίζουν το καλάθι της Τουρκίας, έτσι ώστε αυτό το οποίο θα πάμε στο επόμενο χρονικό διάστημα είναι να δημιουργηθεί κάποια ελεγχόμενη κρίση. Εγώ είμαι αυτής της άποψης ότι η Τουρκία όλα αυτά ούτως ή αλλιώς θα τα έκανε, να σας το πω διαφορετικά. Είτε πήγαινε και μίλαγε ο κύριος Μητσοτάκης, είτε δεν μίλαγε ο κύριος Μητσοτάκης, θα συνεχίζανε την ίδια πολιτική. Άρα, προφανώς και εκνευρίστηκαν, γιατί οι Τούρκοι δεν έχουν συνηθίσει το σε διεθνή φόρα κάποιος σε αυτό το επίπεδο πολιτικός στην Ελλάδα ή πολιτική στην Ελλάδα να τους, εν πάση περιπτώσει, να τους συγκλάνε. Δεν το έχουν συνηθίσει. Είμαστε πολύ ευγενικοί και το έχουμε πει πολλές φορές. Λοιπόν, αυτή τη φορά δεν ήταν τόσο ευγενική κατάσταση. Αυτό είναι ενδεικτικό του τι εκτιμάει το ελληνικό κράτος, έτσι ότι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα ή προς το που πάει η Τουρκία. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο νομίζω ότι θα πάει η Τουρκία είναι να πάμε ξανά να βιώσουμε αναβαθμισμένα την κρίση του 2020, του καλοκαιριού. Άρα αυτά τα οποία κάνει η Τουρκία δεν είναι κάτι τα οποία φταίει, έχει να κάνει ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη ή τον Κογκρέσο, είτε πήγαινε είτε δεν πήγαινε θα τα έκανε δηλαδή. Αυτά είναι τοποθετήσεις του τύπου να ανοίξω όλη τη βεντάλια αυτή τη στιγμή των επιλογών των οποίων έχω και των διεκδικήσεων των οποίων έχω, γιατί όπως είπαμε πλέον μπήκαμε σε συνδυασμό με την Ουκρανία και το Ουκρανικό σε μια περίοδο στη διεθνή πολιτική κονίστρα και στις διεθνείς σχέσεις, όπου όλες οι αναθεωρητικές δυνάμεις θα ανοίξουν όλη την ατζέντα που έχουν και ό,τι πάρουν. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ επικίνδυνη αυτή η εποχή και φυσικά και ειδικότερα η περιοχή μας. Άρα δεν τα βλέπετε ήρεμα. Αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν τα βλέπετε ήρεμα να εξελίσσονται τα πράγματα. Και γι' αυτό λοιπόν είπα από την πρώτη ώρα, αμέσως μετά την ομιλία του Κογκρέσου, δεν πρέπει να είμαστε πολύ. Δηλαδή κάνουμε κακή υπηρεσία, προσφέρουμε κακή υπηρεσία στον ελληνισμό, το να δείχνουμε ότι πήγαμε και καταλάβαμε τα σούσα, να το πω έτσι, στην Ουάσιο. Δεν συμβαίνει αυτό. Θα δούμε εν της πράγμαση, στην πράξη, τους επόμενους μήνες και το επόμενο χρονικό διάστημα, το κατά πόσον οι άριστες σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες όντως βρίσκονται στο καλύτερο δυνατό σημείο και καλά κάνουμε στο συγκεκριμένο θέμα, και το έχουμε, έχουν μεγαλύτερη σημασία από τις μέτριες σχέσεις των Αμερικανών με την Τουρκία. Οπα, εκεί θα είναι το απόλυτο ζήγισμα το τι έγινε στην Αμερική. Γιατί όπως σας είπα, ρητορικώς είμαστε πολύ καλά, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα υπήρχε. Είπατε μια κομβική ατάκα τώρα. Οι άριστες σχέσεις που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν μετρούν περισσότερο από τις φαινομενικά... Ακριβώς αυτό λέω. Μάλιστα. Εκεί θα φανεί. Εκεί δεν είναι το χειροκρότημα του Κογκρέσου, κύριε Σαχίνου. Αυτό το χειροκρότημα του Κογκρέσου, πρώτον, θα πρέπει να μην δώσει F-16 στην Τουρκία, δεν βαναλυσάξει το γραφειοκρατικό κατεστημένο των Ηνωμένων Πολιτειών, θα πρέπει να μην επιτρέψει στους Τούρκους να προχωρήσουν στην επόμενη επιχείρηση στη Βόρεια Συρία κατά των Κούρδων, θα πρέπει de facto να βάλει τη Φιλανδία και τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ, και θα πρέπει το κυριότερο για την πατρίδα μας να εξηγήσει στους Τούρκους ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία προσπάθεια δημιουργίας πολεμικής αντιπαράθεσης, έστω και ελεγχόμενης, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα απέναντι στην Ελλάδα. Δηλαδή, εάν οι Αμερικανοί, θα το πω πολύ απλά, εάν οι Αμερικανοί έρθουν αφού γίνει κρίση και σταματήσουν τους δύο αντιπάλους
στο σημείο στο οποίο θα βρίσκονται, θα πρέπει να ξέρουν οι Έλληνες και Ελληνίδες, για να μην κοροϊδευόμαστε, ότι δεν θα πούνε Έλληνες, έχετε καταλάβει τη Σμύρνη, λέω εγώ, γυρίστε πίσω. Τούρκοι, έχετε καταλάβει τη Ρόδο, γυρίστε πίσω. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Η μεγάλη δύναμη, όταν μπαίνει μετά από πολεμική αντιπαράθεση, το μόνο το οποίο θα κάνει θα είναι να σταματήσει περαιτέρω διάχυση της κρίσης και θα σταματάει τον πόλεμο. Αυτό κάνει. Δεν θα πάει τον έναν ή τον άλλον πίσω. Δεν μπορεί να το κάνει ούτε στη Ρωσία με την Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε. Θα έρθω, θέλω θα έρθω και στην Ουκρανία. Θα περιμένω τους Αμερικανούς. Θα έρθω και στην Ουκρανία. Αλλά για θέλω... να το κάνω ξεκάθαρο, επιτρέψτε μου. Για να το κάνω ξεκάθαρο. Οι Αμερικανοί είναι μαζί μας εάν αποτρέψουν τους Τούρκους να το κάνουν επιχείρηση. Εάν οι Τούρκοι κάνουν επιχείρηση, η Αμερική θα λειτουργήσει ως μεγάλη δύναμη. Δηλαδή θα αποδεχθεί σιωπηρός την de facto κατάσταση όπως θα έχει δημιουργηθεί. Είτε αυτή είναι υπέρ της Ελλάδος, είτε αυτή είναι υπέρ της Τουρκίας. Και δεν μου λέτε, κύριε Φίλη, προαιωνίζεται με δηλώσεις τύπου Στόλτεμπεργκ, σημαντική για το ΝΑΤΟ η Τουρκία, η μόνη που υποφέρει από τρομοκρατικές μισό λεπτό. Ή τη δήλωση του State Department, συνιστούμε στα δύο κράτη να καθίσουν να συζητήσουν. Να συζητήσεις με αυτόν που σε βρίζει και σε απειλεί, πώς να συζητήσεις, δηλαδή. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος Πολάκης στο παρελθόν έλεγα ότι ο κύριος Στόλτεμπεργκ δεν μπορεί να έχει μια αντιτουρκική στάση. Σιγά που είναι μόνος του τώρα ο Στόλτεμπεργκ. Μας βολεύει να λέμε. Δεν είναι μόνος του. Λέω, αυτή τη στιγμή λοιπόν, εγώ ως άνθρωπος ασχολούμαι με αυτά και θεωρούσα λογική έως ένα σημείο αυτό το οποίο έκανε από τη δικιά του πλευρά, λέω ότι είναι, μιλάμε πλέον ότι είναι, ο άνθρωπος έχει ξεφύγει. Δεν είναι δυνατόν με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν να κρατάει ισορροπία σε τι ακριβώς πλέον. Σε τι ακριβώς. Δηλαδή, αν η Ελλάδα πει, επειδή δεν μου κάνετε τα χατήρια εσείς οι Αμερικανοί και οι Νατοϊκοί, θα πάω εγώ στη Ρωσία, τι θα πει ο κύριος Στόλτεμπεργκ τότε. Δηλαδή, ο κύριος Στόλτεμπεργκ στο σκεπτικό του έχει την έννοια από εδώ γυναίκα μου και από εδώ και στιμά μου, όπως είπες, όπως είπατε πριν, κύριε Σαχίνη μου. Δηλαδή, όμως να θεωρεί τη γυναίκα σίγουρη την Ελλάδα και το αίσθημα την ερωμένη, η οποία δεν είναι και τόσο σίγουρη, την Τουρκία. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί επάπειρον. Ούτε μπορούμε να καθόμαστε να ακούμε τον κάθε ανευθυνό υπεύθυνο πλέον. Όπως είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος του χρόνου θα φύγει. Ναι, αλλά είναι μόνος του. Σας ρωτώ. Ή ναι, από πίσω. Προφανώς και δεν είναι μόνος του. Αλλά δεν καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην συμμαχία. Διότι η Ελλάς έχει αποδειχθεί πλέον, καλός ή κακός, με αυτή την πολιτική την οποία έχουμε κάνει με τη Ρωσία, όντως πολύ πιο αξιόπιστος σύμμαχος της Δύσης απέναντι στο ουκρανικό. Και δεν μου λέτε. Εμείς τι αντάλλαγμα παίρνουμε για αυτό το πράγμα. Και δεν μου λέτε, κύριε Φίλη, πώς γίνεται εμείς να συνεχίζουμε παρτίδες όπλων και φημολογείται, μένει να αποδειχτεί, και πιο βαριών, δηλαδή να μπαίνουμε πιο βαθιά σε αυτή την κρίση. Για την οποία παρακαλώ πολύ, όχι πουτινικός και συγκερίπετα όσα είπε χθες. Όχι. Και τώρα. Τι κάνω. Είναι ψεκασμένος. Ο Χένρι Κίσιγκερ είναι ψεκασμένος, φιλορώσος και αντιεμβολιαστής. Τι λέτε, κύριε Φίλη. Μάλλον μη νοικοκυρέως. Τι λέτε, κύριε Φίλη. Τώρα 99 χρόνων είναι, αλλά τέχει 400. Τι λέτε. Και εμείς τον έχουμε πληρώσει στην Κύπρο τον κύριο αυτό. Αυτό λέω. Γιατί όσοι κρατάνε μια ισορροπημένη στάση απέναντι σε αυτό το οποίο συμβαίνει σύμφωνα με τα συμφέροντα της πατρίδος και όχι σύμφωνα με τα συμφέροντα οποιοδήποτε άλλου, έχουν χαρακτηριστεί. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Πείτε, αυτό δεν λέμε. Πείτε, είναι χαρακτηριστεί. Σωστά το λέτε. Δηλαδή τον κύριο ο Χένρι Κίσιγκερ, ο οποίος πραγματικά, όποιος έχει διαβάσει ως ακαδημαϊκός, είναι πώς να σου πω τώρα, είναι τεράστιο μέγεθος. Όποιος έχει διαβάσει διπλωματία και τα άλλα βιβλία, αλλά εγώ λέω ότι κάτι διπλωματία, που είναι το πιο ακαδημαϊκό, γιατί μιλάει από τη συνθήκη τη Βιέννη κτλ. Θα καταλάβει το μέγεθος του ανδρός, ασχέτως ότι έχει κάνει στην Ελλάδα. Έτσι. Αυτός ο άνθρωπος εργάζεται κατά το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τι έχει πει αυτός ο άνθρωπος, όχι από το 14. Και ακόμα και πιο πίσω, που είναι. Εννοείται ότι τα έχει 400. Και είναι 100 χρονών, έτσι. Πόσο είναι. 99. Λοιπόν, τι έχει πει. Αυτός ο άνθρωπος είπε ότι δεν μπορείς την αρκούδα αυτή να τη στριμώξεις με το σόνι και καλά να βάλεις την Ουκρανία μέσα στο ΝΑΤΟ. Και χρειάζεται να γίνει πόλεμος για να βγαίνει τώρα
και, το, και η ιταλική πρόταση έτσι, η ειρηνής, αλλά και οι ίδιοι Ουκρανοί λένε ότι εντάξει, δεν θα πούμε στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, έχει γίνει η σφαγή του αιώνα αυτή τη στιγμή. Μπορεί να πάμε σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο για να οδηγηθούμε σε κατάσταση την οποία θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει μέχρι πριν δύο μήνες, τρεις μήνες. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είπε, μην βάλετε την Ρωσία, μάλλον την Ουκρανία, στο ΝΑΤΟ, όπως είχε πει και ο αρχιερέας του ψυχρού πολέμου, ο Τζορτζ Κίναν, ο οποίος και αυτός πέθανε, δεν τον πεθάναμε τον Κίσιν και τον άνθρωπο, να ζήσει χιλιά χρόνια, αλλά λέω, και αυτός σε πολύ μεγάλη ηλικία είχε πει ότι είχαν το μεγαλύτερο λάθος του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών να επεκταθούν προς Ανατολάς, και το είπε μάλιστα σε εποχή που η Ρωσία δεν ήταν στη φάση που είναι τώρα, δηλαδή που είχε ανανύψει από την πτώση και την κατάρρευση του σοβιετικού παρελθόντος κτλ. Τώρα θα μου πείτε να βγουν τα τρολάκια να πούνε τι. Να πούνε ότι τι, ο Κίσιγκερ τι είναι, είναι φιλορώσος. Ο Κίσιγκερ είναι κατά των συμφερόντων των ΗΠΑ. Ο Κίσιγκερ είναι αυτός ο οποίος δεν ξέρει τι του γίνεται. Λοιπόν, αυτό δεν τα λέει ο Γιώργος ο Φίλης λοιπόν, ή οποιοδήποτε άλλος δημοσιολογούντας στην Άρα Ελλάδα. Κύριε Φίλη, έχεις λόγο να βουτήξεις ακόμη πιο βαθιά στην κρίση στην Ουκρανία? Τι να πω, όχι, όχι, δεν έχουμε κανένα λόγο. Είναι η απόφαση, αυτό το οποίο ήδη έχουμε βουτήξει στα βαθιά, προσέξτε, ήδη είμαστε βουτυγμένοι μέχρι τα μπούνια. Για ποιο λόγο? Διότι δίνουμε τις βάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για να κάνουν αυτό το οποίο θέλουν αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Μάλιστα. Η τοποθέτησή μου είναι για το συγκεκριμένο θέμα ότι επειδή έχουμε υπογράψει συγκεκριμένες συμφωνίες, πρέπει να το κάνουμε. Το ερώτημά μου είναι για ποιο λόγο πρέπει να στέλνεις και όπλα. Αυτό είναι, για να είναι ξεκάθαρο το τι λέω. Για άλλο μια φορά, για αυτούς που υποτίθεται δεν καταλαβαίνουν το τι λέμε. Λοιπόν, για ποιο λόγο να στείλεις όπλα, αφού ούτως ή αλλιώς η ουσία της συμμετοχής σου σε αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ανατολική Ευρώπη είναι πολύ πιο ουσιώδης και από τη Τσεχική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, και από τη Σλοβακία και από οποιαδήποτε άλλη χώρα πλην της Πολωνίας, επί της ουσίας, της Ρουμανίας και της Γερμανίας. Λοιπόν, εσείς οι τέσσερις είστε οι πιο βασικές χώρες. Έτσι, και το λέω λόγω γεωγραφίας και το πώς γίνονται οι κινήσεις της αλυσίδας εφοδιασμού και της διοικητικής μέρημνας όποιον κινείται, πηγαίνει και πολεμάει κατά της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κύριε Φιλή, λοιπόν, ποιος ο λόγος να στείλεις εσύ? Να στείλει η Πορτογαλία. Σαφές αυτό που λέτε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω με δεδομένο ότι τα τουρκικά πολεμικά πήγαν πάνω από την Αλεξανδρούπολη. Εκεί όπου είναι, φτιάχνεται μία από τις μεγαλύτερες βάσεις, εκεί όπου γίνεται ο πλωτός σταθμός LNG. Ακριβώς εκεί πήγανε. Εκεί ήθελα να πω. Εκεί πήγαν. Μάλιστα. Εκεί πήγαν. Και με βάση αυτό που αναφέρετε εσείς, σημαίνει ότι η Αλεξανδρούπολη είναι μέσα στο στόχαστρο εν ευρία έννοια των Ρώσων? Αρχικώς είμαι στο στόχαστρο των Τούρκων. Ναι, αυτό δηλαδή το καταλάβαμε. Αυτό που κάνανε είναι να σου δείξουν ότι ακόμα και αν φτιάξεις πλωτή δεξαμενή, αποθήκες LNG κτλ. Εγώ μπορώ να σας χτυπήσω ή ακόμα να σας αντιφυτίσω. Δεύτερον, και είναι ξεκάθαρο αυτό στην άποψή μου, το έχω πει από την πρώτη μέρα το οποίο έγινε αυτό που έγινε, και μάλιστα για να είμαι ακριβής, επειδή scripta manen και verba volent, το έχουμε πει ακόμα πιο πριν ξεκινήσει η εισβολή, όταν λέγαμε ότι θα ξεκινούσε η εισβολή. Έχοντας επισημάνει τη σημασία της Αλεξανδρουπόλεως, έχουμε πει ότι σε περίπτωση που η κατάσταση στην Ουκρανία ξεφύγει από την Ουκρανία και πάμε σε δεύτερο μέτωπο που θεωρώ ότι θα πάμε. Είναι μια εκτίμησή μου, κρίνοντας από το τι θεωρώ ότι θέλει να κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Περνώντας τρεις μήνες, έχουμε εικασίες μπορούσαμε να κάνουμε στην αρχή, γιατί δεν είμαστε στο μυαλό του Βλαδίμηρου Πούτιν. Έτσι. Και φυσικά δεν είμαστε και στο μυαλό του πώς ακριβώς θα εξελισσόντουσαν τα πράγματα επί του πεδίου. Λοιπόν, κρίνοντας αυτή τη στιγμή το τι θέλει να κάνει, νομίζω ότι μόλις θα τελειώσει με το περιοχή του Λουκάνσκ, δηλαδή το Σιβεροντονέτσκ, το οποίο είναι η τελευταία περιοχή και μια άλλη δίπλα πόλη, η Λισιγιάνγκ, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω λάθος στην προφορά, να με συγχωρέσετε, η οποία είναι οι δύο μόνο περιοχές του Λουκάνσκ, το οποίο μένει αυτή τη στιγμή υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας. Μόλις ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις εκεί και θα ολοκληρωθούν και στο Ντονιέτσκ, στην περιοχή, όπου σύμφωνα με τους Ρώσους
αν θεωρήσουμε ότι αυτό που λένε ότι θα απελευθερωθούν ή θα καταλάβουν ή όπως θέλετε πείτε το, τα διοικητικά όρια του Λουκάνσκ και του Ντονιέτσκ, το Λουκάνσκ πλέον έχει περάσει πάνω από 90% πλην αυτών των δύο περιοχών σε ρωσικό έλεγχο. Άρα αν βλέπετε ότι προχωράνε οι Ρώσοι. Ναι, θα προχωρήσουν λογικά, θα προχωρήσουν και από την περίφημη της Χερσόνας, θα έχουν κινήσεις προς την Οδυσσό. Είναι φυσικά, μένει να δούμε αν η εκτίμηση αυτή είναι σωστή, αλλά κρίνοντας αυτό που είχαμε πει την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, ότι από εκεί, από την Οδυσσό, από την Οδυσσό θα μπορούν να βάλουν πυραυλικά συστήματα εδάφους επιφανείας, δηλαδή να χτυπάνε πλοία οι Ουκρανοί, και επί της ουσίας θα δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα στη μετακίνηση την ναυτική και την εμπορική δια της θαλάσσης των Ρώσων. Έτσι δεν είχαμε πει. Ναι, ναι. Τι συνέβη χθες, ανακοινώσανε οι Δανείοι, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα στείλουν αντιπλοϊκούς πυράβλους χαρπούν. Πριν ο Αλέκτορ λαλήσει τρεις. Γιατί είχαμε μιλήσει πριν λίγες μέρες. Και πού θα μπουν οι χαρπούν, οι πυραβλοί αυτοί, οι ικανότατοι πυραβλοί. Στην Οδυσσό. Αυτοί, στην Οδυσσό. Δεν νομίζω ότι η Ρωσία πρόκειται να αποδεχτεί αυτό το στρατηγικό. Τη στρατηγική απειλή στο μαλακό της υπογάστριο, άρα νομίζω ότι θα προσπαθήσει, υπογραμμίζω το θα προσπαθήσει, έτσι για να μην παρεξηγηθώ, να ελέγξει και αυτή την περιοχή. Λοιπόν, και επειδή το φέρα γύρω γύρω, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι αν πάμε και οι επιχειρήσεις γίνουν προς νότον της Ουκρανίας, η εκτίμησή μου είναι ότι θα εμπλακεί και η Περμιστερία, άρα θα εμπλακεί και άλλη χώρα πλην της Ουκρανίας, δηλαδή η Μολδαβία, γιατί η Περμιστερία είναι στη Μολδαβία, δεν είναι στην Ουκρανία, για να μην μπερδευόμαστε. Και θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο η ένταση με την περιοχή και το κέντρο διοικητικής μερίνης του ΝΑΤΟ και συγκέντρωση δυνάμεων που είναι η Ελλάδα. Άρα σε μια περίπτωση επέκτασης των επιχειρήσεων και κλιμάκωσης των εχθροπραξιών, είτε προς τον Νότο, είτε και με τη συμμετοχή της Πολωνίας, οι οποίοι πλέον οι Πολωνοί δεν το κρύβουν. Δηλαδή, ξέρετε την έκφραση, έτσι, για τη χαρά και ποιος την κρύβει. Ναι, ναι. Δηλαδή, δεν το κρύβουν πλέον ότι θέλουν να καταλάβουν έδαφος της Ουκρανίας. Είναι εμφανές. Εδώ βγήκε ο πρόεδρος στις προηγούμενες μέρες και είπε ότι δεν θα έχουμε σύνορα μεταξύ μας. Η συμφωνία που υπογράψανε με την Ουκρανία, και αυτό πρέπει να το ακούσουν οι φίλες και οι φίλοι, που νομοθέτησε ο Ζελένσκι. Αστυνομικές δυνάμεις πολωνικές στην Ουκρανία να εκλέγονται Πολωνοί στα διοικητικά, στα νομαρχιακά και στα συμβούλια τα τοπικά της Ουκρανίας και τα λοιπά. Δηλαδή μιλάμε πλέον για ενσωμάτωση. Ναι, μιλάμε de facto. Έτσι, δηλαδή είναι τρομερό αυτό που θα πάθει η Ουκρανία πλέον θα είναι διαμελισμός. Διαμελισμός, καλά και, και από Ανατολιά και από Δυτικά. Λοιπόν, εάν η κατάσταση πάει προς εκεί, υπάρχει κάποια αμφιβολία ότι η Πολωνία, η Ρωσία, η Ρουμανία και η Ελλάδα είναι στόχοι για τους Ρώσους. Και τώρα και πάω και στο άλλο το βασικό ερώτημα, γιατί αυτό πρέπει να το πούμε. Όλοι αυτοί οι οποίοι το θεωρούν τόσο απλό αυτό, γιατί διαρριγνύουν τα ημάτια τους όταν λέμε να κάνουμε πόλεμο με τους Τουρκούς. Δηλαδή το θεωρούν απλό το να είσαι εχθρός στη μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη του πλανήτη και είναι... Και διαρριγνύουν τα ημάτια τους και λένε πω τι θα πάθουμε εάν κάνουμε και διαχειριστούμε τα εθνικά μας συμφέροντα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα όπως πρέπει και κάθε κανονικό κράτος απέναντι στην Τουρκία. Μπορεί κάποιος να μου το απαντήσει αυτό. Άρα λέτε, δεν γίνεται να λες στη μία περίπτωση να αποφύγουμε τον πόλεμο με την Τουρκία και να σφυρίζει ακόκορας σε κάτι που πυρηνικά τουλάχιστον. Θέλω να απαντήσετε πολύ γρήγορα γιατί έχω βροχή ερωτημάτων στα εξής. Νεκτάριος, κύριε Φίλη. Γιατί ο Όρμπαν έθεσε την Ουγγαρία σε έκτακτη ανάγκη, περιμένει, ξέρει κάτι? Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά προφανώς επειδή ο κύριος Όρμπαν είπε ότι επειδή υπάρχουν έκτακτη ανάγκη, θα πρέπει, λέει, η Ουγγρική κυβέρνηση να αποφασίζει γρήγορα. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Αρχικώς το είχε ξανακάνει νομίζω μία-δύο φορές ακόμα. Το είχε κάνει σίγουρα όταν ήταν το μεταναστευτικό το πρόβλημα το 2015. Τώρα, αυτό μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Τρία. Ένα, θέματα επισητισμού. Δύο, ενεργειακό. Και τρίτον, κλιμάκωση των καταστάσεων με την Ρωσία στην Ουκρανία. Μάλιστα. Τώρα,
Ένα από τα τρία, διαλέξτε. Μην τα αναλύετε, γιατί έχω πολλές ερωτήσεις πρέπει να απαντήσετε. Θεμιστοκλής, ερώτηση λύση στον κύριο Φίλη. Πέρα από τη στερεοτυπική μας τάση να λέμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και λοιποί χαϊδεύουν την Τουρκία, υπάρχει σε πραγματικές συνθήκες τρόπος το ΝΑΤΟ να προσπεράσει το τουρκικό βέτο χωρίς ανταλλάγματα? Τι σημαίνει, ωραία, και εμείς να ζητήσουμε ανταλλάγματα τότε. Δηλαδή, άμα δούμε ότι οι Τούρκοι πάνε να πάρουν ανταλλάγματα εις βάρος μας, να ζητήσουμε κι εμείς ανταλλάγματα για να δει κι εμείς πρέπει να μπορούμε να το κάνουμε βέτο. Έτσι δεν είναι? Να πούμε ότι αυτό που είπε και ο Γιάννης ο Μάζης τώρα, ο αγαπημένος, να βάλουμε την Κύπρο μέσα στο ΝΑΤΟ. Μαζί με τη Φιλανδία και συμφωνώ απολύτως. Να το κάνουμε. Ο Θέμης. Θέλω να πω, κοιτάξτε, θέλω να πω ότι δεν θέλει ομοφωνία. Είναι κάποιες θεμελιώδεις, κάποιους διεθνείς οργανισμούς, στρατιωτικούς, οικονομικούς. Το να μπει κάποιος μέσα χρειάζεται ομοφωνία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο θέμα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι επικίνδυνο, διότι θεωρητικό σε μια μελλοντική Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε κάποιος να σου πει: θα βάλω την Τουρκία, γελάμε βέβαια, αλλά λέω εγώ τώρα, Έλληνες είμαστε και πρέπει να κάνουμε και όλα τα σενάρια. Και να σου πει, επειδή στο ΝΑΤΟ κάτι έγινε χωρίς ομοφωνία και ενσωματώθηκε η Φιλανδία και η Σουηδία, θα το κάνουμε την Τουρκία. Λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι για το συγκεκριμένο. Αυτό να το πείτε και σε πολιτικούς αρχηγούς στην Ελλάδα που είναι υπέρ της ειδικής πλειοψηφίας και κατάργησης του βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι άλλα. Όλα δεν είναι. Όχι, άλλα εννοώ. Όχι. Εννοώ ότι είναι άλλο. Για να το καταλαβαίνουν οι Έλληνες έχει ενδιαφέρον, κύριε Φίλη. Καταλάβατε τι εννοώ. Λοιπόν, ο φίλος ο Θέμης. Μήπως ο πόλεμος γίνεται, λέει κύριε Φίλη, για να περάσει η Ευρώπη από τη φάση του χαζοχαρούμενου παιδιού στη φάση του πειθαρχημένου ενήλικα που κάθε μέρα θα ευχαριστεί τον μπαμπά του για την καλή ζωή που κάνει? Ο πόλεμος, το πρώτο πράγμα, εσείς το θυμίστε πολύ καλά, είχαμε πει, είναι για να περάσει η Ευρώπη ξανά υπό το πλήρα αμερικανικό έλεγχο. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα. Αν το εννοεί αυτό ο φίλος, συμφωνώ απολύτως. Δηλαδή, διαλύεις όλη την εξωτερική πολιτική της Μέρκελ και του Ντράχνα Χόστεν και του Ostpolitik της Γερμανίας. Πάβεις από το να λειτουργεί ως αυτόνομη γεωπολιτική οντότητα, γιατί η Γερμανία είναι γεωπολιτική οντότητα μόνο όταν κοιτάει προς Ανατολά και έχει μια ανεξάρτητη πολιτική, είτε πολεμική είτε ενεργειακή, όπως την είχαμε τώρα με τη Μέρκελ και τον Πούτιν. Και ξαναφέρνεις αμερικανικά στρατεύματα κατά χιλιάδες στην Ευρώπη και αγγλοσαξονικά και βρετανικά. Και επίσης βάζεις τους Ευρωπαίους να ξανά εξοπλιστούν προφανώς με αμερικανικά εμπολισοπλικά συστήματα και κυρίως επανεξοπλίζεις ελεγχόμενα τη Γερμανία και κυρίως την αναγκάζεις να μειώσει τα πλεονάσματά της, αγαπητέ Γιώργο Σαχίν. Γιατί όταν θα τη βάλεις να πληρώνει το LNG το υγροποιημένο φυσικό αέριο 4 φορές πάνω από ό,τι το πλήρωνε ή με τους Ρώσους, τι σημαίνει αυτό για την ανταγωνιστικότητά της σε παγκόσμιο επίπεδο? Δηλαδή είναι η χαρά του Τραμπ αυτό το οποίο έχει γίνει. Αυτό που θα ονειρευόταν ο κύριος Τραμπ και το έλεγε, το έκανε ο κύριος Μπάιντεν. Τουλάχιστον για τη Γερμανία. Επόμενη έπρεπε να γίνει έτσι όπως έγινε. Επόμενη ερώτηση. Κύριε Φίλη, λέει εδώ ο φίλος Μοκούλης, εσείς και πλήστοι άλλοι Έλληνες αναλυτές έχετε διατυπώσει ότι η παρούσα πολιτική έναντι της Τουρκίας δεν γίνεται να συνεχιστεί. Μήπως αυτή η πολιτική όμως έρχεται από τους συμμάχους ή άλλους ισχυρούς? Αν ισχύει αυτό, δεν σημαίνει ότι πέρα από την Τουρκία θα πρέπει να κοντραριστούμε και με αυτούς? Να το πω διαφορετικά. Ο πατέρας της στρατηγικής σκέψης και ανάλυσης, ο Φουκιδίδης, έλεγε ότι ο δυνατός πηγαίνει, προχωράει όσο το επιτρέπει η δύναμή του και ο αδύναμος υποχωρεί όσο το επιτρέπει η αδυναμία του. Λοιπόν, εμείς είμαστε να το σκεφτεί ότι οι πολιτικές μας ελίτ, επειδή εγώ δεν θα πω ότι είναι προδότε, κανένας δεν είναι προδότης, επειδή όντως η Ελλάδα έχει περάσει πολύ δύσκολα από πολεμικές αντιπαραθέσεις, προσπαθούν πάση θυσία να αποφύγουμε τον πόλεμο. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με τι να ακούνε τι λένε οι σύμμαχοι, γιατί οι σύμμαχοι προφανώς και δεν θέλουν ένα πόλεμο Ελλάδας-Τουρκίας, ειδικά μια τέτοια εποχή. Έτσι, δεν το θέλουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει. Να το βάλουμε έτσι. Άρα λοιπόν, όντως. Ή δεν θα πιέσουν τον έναν από τους δύο να υποχωρήσει για να μην γίνει. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Ναι, αυτό. Ότι εδώ λοιπόν
πάμε σε μια κατάσταση στην οποία για να εξασφαλίσεις την ειρήνη τι μπορείς να δώσεις και τι δίνεις. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα οι οποίοι σου λένε ότι μπορώ να δώσω τα πάντα. Ότι για την επίτευξη της ειρήνης μπορώ να δώσω και ελευθερία. Ότι για την επίτευξη της ειρήνης μπορώ να πουλήσω τα ιερά και τα όσια μου, να μην λάβω υπόψη μου τα ιερά και τα όσια μου και το τι Ελλάδα θα παραδώσω στα παιδιά μου. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Το βασικότερο αγαθό είναι η ελευθερία. Γιατί μόνο με ελευθερία μπορείς να προκόψεις, μπορείς να ζήσεις, μπορείς να μεγαλώσεις τα παιδιά σου, μπορείς να αυξήσεις τον πληθυσμό σου και να κάνεις αυτό που θέλεις. Και όταν θα προκόψεις, θα έρθει και η ειρήνη. Η ειρήνη από μόνη της δεν σου δίνει ελευθερία και δεν σου δίνει και προκοπή. Και ανάπτυξη. Κόντρα ερώτηση αυτά που λέτε επί τόπου. Από τη φίλη μου την Ιφηγένεια. Γιατί ο κύριος Φίλης και άλλοι αναλυτές που είναι υπέρμαχοι των εξοπλισμών πολεμικών, ναι, δεν έχουν αναφέρει ποτέ την αναλογία κόστους αναχέτησης των μη επανδρομένων στο Αιγαίο? Πόσο και ένα μοιράζ να αναχαιτήσει ένα μη επανδρομένο, γιατί δεν έχει αναφέρει ποτέ ποιο είναι το μέγεθος παραγωγής τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας ετησίως? Και ο Φίλης το έχει κάνει, πρέπει να πω, η Ιφηγένεια. Εγώ το έχω πει. Εγώ τη στιγμή, ακούστε το όλο. Ακούστε το όλο λίγο. Τη στιγμή, λέει, που η χρεοκοπημένη Ελλάδα συνεχώς αγοράζει, αυτά δεν έχουν το ίδιο ενδιαφέρον? Ή δεν εξυπηρετούν τους στόχους καριέρας κάποιων? Αυτά δεν τα ακουμπάμε? Ή δεν προκαλούν ενθουσιασμό στο κοινό? Στην αγαπητή φίλη Ιφηγένεια, αν ήθελα να κάνω καριέρα, δεν θα έλεγα αυτό που λέω για τη Ρωσία. Καλά, δεν νομίζω ότι το λέει για εσάς αυτό. Ναι. Εντάξει, απλά επειδή ρωτάτε σε μένα, οπότε λέω στην αγαπημένη φίλη ότι αν ήθελα να κάνω καριέρα, αρχικώς θα είχα κάνει. Να το πω έτσι. Και τα αφήνω εδώ αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν θα έλεγα αυτά τα οποία λέω. Λοιπόν, δεύτερον, είμαι από αυτούς οι οποίοι, και μάλιστα μου έχουν στείλει από διάφοροι αρμόδιοι, που έλεγα ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το παράδειγμα της Τουρκίας για την αμυντική της βιομηχανία. Και μάλιστα στην Τουρκία έχουν χρησιμοποιήσει κομμάτι αυτού που έχω πει, το έχω δει, δηλαδή μου έχει σταλεί κτλ. Που βέβαια δεν λένε τα υπόλοιπα, λένε μόνο αυτό για να δείξει, κοίτα να δεις, ο γεωπολιτικός τι λέει, ότι εμείς είμαστε υπεράνομοι, δηλαδή το περάσανε με τον τρόπο τον οποίο θέλουν να το περάσουν. Άρα λοιπόν, πραγματικά, όντως, εάν θέλουμε να είμαστε κράτος και όχι χώρος, να είμαστε χώρα και όχι χώρος, χρειαζόμαστε Υφυπουργείο Πολεμικής Βιομηχανίας, τουλάχιστον Υφυπουργείο, εξοπλιστικό πρόγραμμα 15 ετίας και προσπάθεια μέσω από αυτού του εξοπλιστικού προγράμματος να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις με την έννοια του Smart Defense. Το Smart Defense δεν εννοούμε να παίρνουμε ούτε θωρικά ούτε αντιτορπιλικά, χρειάζονται και αυτά ως κάποια ως πυρήνας βάσης, γιατί όπως βλέπετε ο πόλεμος στον 21ο αιώνα έχει χρησιμοποιεί βαρύτατες συμβατικές πλέον δυνάμεις, έτσι, αλλά να χρησιμοποιήσουμε και έξυπνα οπλικά συστήματα. Γι' αυτό αρμοδιότερος εξημών είναι οι συνάδελφοι που είναι ειδικοί για τα εξοπλιστικά, όπως ο Κώστας ο Γρίβας ή ο στην Αυτικό Νοκίμων ο αξιολογότατος καθηγητής ο Γιάννης ο Κούκος. Λοιπόν, και όχι ο κύριος Λιόλεος στη Σχολή Ευελπίδων, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για να το πω αυτό. Εγώ όμως ως διεθνολόγος και ένας άνθρωπος που ασχολούμαι με τη στρατηγική, προτείνω να κάνουμε γιατί καθόμαστε και γκρινιάζουμε, σου λέει, ας πούμε. Η Τουρκία, λέει, εξήγαγε στο Πακιστάν ελικόπτερα, ασχέτως ότι τώρα έχουν πρόβλημα γιατί οι κινητήρες δεν τους επιτρέπουν οι Αμερικανοί, αλλά λέω, 1,5 δις δολάρια. Γιατί εμείς να μην βοηθήσουμε την ελληνική οικονομία με την εξαγωγή οπλικών συστημάτων? Δεν έχουμε την τεχνογνωσία, μπορώ να σας πω. Καλά, εμείς βγάζουμε στο σφυρί. Μάλιστα, εμείς βγάζουμε στο σφυρί την ΕΑΒ. Απλά ελπίζω να απάντησα στην αγαπητή Ιφηγένεια για το θέμα. Προφανώς και είναι σημαντικότατο και πρέπει να γίνεται. Και φυσικά υπάρχουν πολύ έξυπνα συστήματα αναχέτησης. Που δεν χρειάζονται μοιράζ, καλά το λέτε. Και δεν χρειάζεται να σηκώνει σε 16. Προφανώς. Ο Γιάννης, μπορεί κύριε φίλιο Πούτιν να σμπρώχνει τον Ερντογάν σε σύγκρουση στο Αιγαίο για να μεταφέρει το μέτωπο μακριά από την αυλή του και να αποσυντονίσει και το ΝΑΤΟ? Προφανώς. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας δώσω πολλούς λόγους γιατί η Ρωσία θα τη συνέφερε να γίνει κάτι τέτοιο. Μπορώ να σας δώσω και πολλούς λόγους για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι τόσο πολύ βέβαια, γιατί όπως είπα δεν θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή μεγάλη εμπλοκή, αλλά τη Ρωσία σίγουρα θα τη συνέφερε να γίνει μια μεγάλη αναβουμπούλα στην νοτιοανατολική πτέρυγα. Αλλά προσέξτε με, στον αγαπητό φίλο, υπάρχει μια παγιδούλα εκεί. Εάν γίνει η ελληνοτουρκική εμπλοκή, τι θα γίνει με τα στενά? Λόγω πολεμικής αντιπαράθεσης η Τουρκία θα τα κλείσει. Θα τα κλείσει.
Οπότε παγίδευσε. Για σκεφτείτε το τώρα, βάλτε το μυαλό όλοι οι φίλες και οι φίλοι. Ποιος θα το ήθελε. Μάλιστα. Κουί μπόνο αν κλείσουν τα στενά. Ποιος κερδίζει. Μάλιστα. Κύριε Φίλη, καλημέρα. Πόσο πιθανό κρίνεται το ενδεχόμενο κλιμάκωσης, λέει ο Γιάννης, της έντασης μεταξύ Άουκους και Κίνα, γιατί και εκεί ο Κίσιγκερ είπε μαζευτείτε και στους Κινέζους και στους Αμερικανούς και στους δικούς του τόπε. Ναι, εδώ είναι, επειδή χαίρομαι που χρησιμοποιούν τον Κίσιγκερ για να μην λένε διάφοροι για διάφορα, έτσι, εδώ πέρα, να ακούγω, είναι το χόμπι μας να κολλάμε ταμπέλες. Λοιπόν, άμα δεν μας αρέσει τι λέει κάποιος άλλος. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ σημαντικό και υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση. Δηλαδή, ο κόσμος αυτή τη στιγμή χωρίζεται σε δύο στρατόπεδα. Θυμάστε τι είχαμε πει, πώς αλλάξει το παγκόσμιο σύστημα. Θα έχουμε έναν πολυπολικό κόσμο με μεγάλες δυνάμεις ή περιφερειακές δυνάμεις σημαντικότατες και θα έχει έναν ανταγωνισμό 19ου αιώνα, δευτέρου μισού του 19ου αιώνα, το οποίο όμως σταδιακά αρχίζει και φτιάχνει δύο στρατόπεδα. Δηλαδή είναι ανατριχιαστικά όμοια η κατάσταση και μάλιστα εδώ έχει συμπυκνωθεί ο χρόνος, πάνε πιο γρήγορα τα πράγματα, με την περίπτωση 1890-1910. Άρα λοιπόν πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό που ρωτάει ο φίλος, διότι όντως αρχίζουν να δημιουργούνται δύο στρατόπεδα. Το ένα είναι οι Αγγλοσάξονες με τους δυτικούς, στην Δυτική Ευρώπη, αλλά και οι Αγγλοσάξονες με την ASEAN, τη Quad, δηλαδή τον τετραμερή στρατηγικό διάλογο Ιαπωνίας, Αυστραλίας, Αμερικής, Ινδίας, και τις χώρες της ASEAN, συν τις τρεις χώρες οι οποίες είναι οι σωματοφύλακες των ΗΠΑ στην περιοχή, Ταϊβάν, Νότια Κορέα και Ιαπωνία. Άρα λοιπόν όντως γίνεται αυτή η ιστορία, κρατάω επιφύλαξη για την Ινδία. Η Ινδία κρατάει μια πολύ πιο ισορροπημένη, κρατάει μια στάση υπερδύναμη η Ινδία. Δηλαδή προσπαθεί να μην πάρει εμφανή θέση υπέρ μάλλον της Δύσης. Πολύ περισσότερο φαίνεται, έτσι όπως λειτουργεί, ότι ευνοεί τη Ρωσία. Μάλιστα. Δηλαδή να πω ένα παράδειγμα, η τρίτη μεγαλύτερη σιτοπαραγωγός χώρα του πλανήτη, η Ινδία, την προηγούμενη εβδομάδα, θα έχετε συζητήσει με πολύ ειδικότερους εξημών, αυτά, να διακόψει τις εξαγωγές σίτου, θα γίνει τη σταυροπροσκυνήσεως. Καλά, το έκανα από προχθές, έβαλε 15% πάνω δασμού στο χάλιβα και το σίδερο και είναι η δεύτερη παραγωγός. Καταλάβατε, δηλαδή εδώ τώρα έχουμε πάει στο εξής τρομερό. Η Ρωσία και η ΣΥΝ αυτό έχουν τις ενεργειακές πηγές. Η Ινδία και η Κίνα έχουν διατροφικά πλεονεκτήματα. Έχουν οι Κινέζοι τις φάνιες γαίες. Έχουν όλα αυτά τα θέματα. Δηλαδή οτιδήποτε κάνει συγκριτικό πλεονέκτημα κατά βάση στην οικονομία, τα έχουν αυτές οι χώρες. Εμείς έχουμε μια χρηματοοικονομική ισχύ ως Δύση, η οποία όμως είναι τρομένη τα μάλα από την παγκόσμια κρίση του 2008, συν κάποιες τεχνολογίες. Δηλαδή, εάν οδηγηθούμε πραγματικά σε δύο μεγάλα στρατόπεδα, δεν θα υπάρξει βιώσιμη κατάσταση και θα καταρρεύσει και η παγκοσμιοποίηση, τουλάχιστον έτσι όπως την γνωρίζουμε. Και δεν το λέει πάλι κάποιος ψεκασμένος. Στο Νταβός το αρχίσαν ναι, και ναι, το ναι, 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 σωστά. Ξεκάθαρα αυτές σωστά, ναι. Σωστά. Τελευταία ερώτηση, διπλή, διτού χαρακτήρα. Λέει η Ελένη, υπάρχει περίπτωση οι ΗΠΑ να αφήσουν Ελλάδα, Τουρκία μέσα στο ΝΑΤΟ να κάνουν πόλεμο και προέκταση? Μα σήμερα το πρωί, λέει ο φίλος ο Γιάννης, άλλος Γιάννης αυτός, κύριε φίλη μου, Έλληνες πολιτικοί και πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό λένε αποκλείεται σε καμία περίπτωση να κλιμακώσει περαιτέρω Ερντογάν με θερμό επεισόδιο. Καλά, εντάξει, δεν έχω να πω τίποτα. Μόνο γέλωτα μου φέρνει αυτό. Δηλαδή, ξέρετε, το πιο ηλίθιο πράγμα στον πλανήτη έχετε αποδοθεί στον Αϊνστάιν. Δεν ξέρω αν το έχει πει όντως, αλλά είναι πολύ σοφό. Να κάνει συνεχώς το ίδιο πράγμα και να περιμένει να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα. Τι άλλο μπορεί να πει για αυτό το θέμα? Τι άλλο μπορεί κάποιο να πει? Δηλαδή, σοβαρά μιλάμε, πιστεύουν άνθρωποι οι οποίοι μου λέτε ότι έχουν και πολιτικό λόγο και αποφασίζουν ότι πιστεύουν ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να κλιμακώσει? Τότε να πάμε να πάρουμε οθωμανικά διαβατήρια, κύριε Σαχίνη, θα είμαστε πιο ασφαλείς. Και απαντήστε και στο άλλο ερώτημα, πιστεύετε ότι οι ΗΠΑ θα άφηναν δύο μέλη του ΝΑΤΟ, Ελλάδα και Τουρκία,
να κάνουν πόλεμο μέσα στο ΝΑΤΟ. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές, η λογική των μεγάλων δυνάμεων δεν είναι απλή. Μπορεί και να χρειάζεται ή να αποφασίσουν ότι θα αφήσουν να γίνει μια ελεγχόμενη κρίση. Καταλάβατε τι λέω. Σαφές. Δεν λέω να μπούμε στην Κωνσταντινούπολη εμείς, αλλά λέω να γίνει μια ελεγχόμενη κρίση, ώστε, λέω εγώ, να δημιουργεί μια κατάσταση ώστε να αλλάξει η ισορροπία δυνάμεων που να αντικατοπτρίζει την σημερινή ισορροπία δυνάμεων και όχι την ισορροπία δυνάμεων του 1923, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι Τούρκοι, αυτό που νομίζουν οι Τούρκοι, αυτό θα συμβεί βέβαια, έτσι, να αλλάξει η ισορροπία δυνάμεων για να ησυχάσουν για τα επόμενα 50 χρόνια, όπως κάνανε οι Ρώσοι στον Κάφκασο με τους Αζέρους και τους Αρμένιους. Αυτό λέω, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε για το τι εννοώ. Συν να σκεφτείτε ότι σε περίπτωση πολεμικής σύραξης Ελλάδας-Τουρκίας, έστω και μικρής ή έστω ελεγχόμενης, για ένα χρονικό διάστημα οι Τούρκοι θα κλείσουν τα στενά. Με ό,τι αυτό σημαίνει είτε για τη Ρωσία είτε για τις ΗΠΑ. Πάντως, εγώ λέω στους ακροατές από το πρωί ότι αν προσδοκάτε φεύγοντας ο Ερντογάν ο επόμενος, να δείτε τύπο Νταβούτογλου και να συνέρθετε όλοι. Γιατί ο Νταβούτογλου το ξεκαθάρισε ότι άργησε ο Ερντογάν να μας ταχώσει. Λοιπόν, είναι το άλλο παραμυθάκι αυτό. Ο Θεμιστοκλής λέει εδώ. Και ελπίζω να μην το ξανακούσουμε στην Ελλάδα. Λέει, κύριε φίλη, υπάρχει κάποια απάντηση, ο φίλος Θεμιστοκλής το λέει αυτό, στο γιατί το ελληνικό πολιτικό σύστημα αρνείται πεισματικά, διαχρονικά, έστω αλλιευτικές ζώνες, που και αυτές είναι υποχρέωση, παρακαλώ πολύ, υποχρέωση του Θεμιστοκλή και από τις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι δικαίωμά μας. Υποχρέωσή μας. Πρώτον γύρον η αποκλειστική οικονομική ζώνη της αλλιευτικής ζώνης για την Αλία. Από εκεί ξεκίνησε. Σωστό. Έχει ξεκινήσει. Τι συζητάμε τώρα. Εμείς έχουμε φοβικό σήμα. Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε κανονικό κράτος. Είμαστε ένα κράτος το οποίο από μόνο του δεν θέλει να επιβάλλει. Είμαστε κατά του διεθνούς δικαίου η Ελλάδα. Διότι αυτά που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, πολύ απλά εμείς δεν τα εφαρμόζουμε. Είμαστε κατά του. Πώς θα σας πω τώρα. Είμαστε παρείας σε αυτό το θέμα. Οτιδήποτε το διεθνές δίκαιο προβλέπει και έχει να κάνει με την ανεξαρτησία μας και την ισχύ της χώρας, δεν το εφαρμόζουμε εξ ολοκλήρου. Οτιδήποτε διεθνή συνθήκη προβλέπει τη διάλυση της πατρίδας σου, για τις πατρίδες μας, δηλαδή βλέπει Δουβλίνο. Καταγράμμα. Τι θέλετε να πούμε πάνω σε αυτό? Γιώργος Φίλης, θέλω να τον ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε μαζί του. Καλημέρα, κύριε Φίλη, να είστε καλημέρα, καλά. Καλημέρα.